Κύριε Αντωνιάδη, ως Γενικός Γραμματέας της ΔΣΥΠΕ, τι μηνύματα φέρνετε από τον ποντιακό ελληνισμό της Ομογένειας? Καταρχάς να πω ότι η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος μαστίζεται από μια πρωτόγνωρη κρίση. Μια κρίση η οποία έχει φέρει στην επιφάνεια εκατοντάδες προβλήματα, προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και εν τέλει πολιτισμικά. Η ελληνική κοινωνία λοιπόν δεν αντέχει νέες ρεπούσι και νέους φίλιδες. Δεν αντέχει νέους συνοστισμούς στην προκυμαία της Σμύρνης και δεν αντέχει και νέους αρνητές εθνικών επιτείων και γενοκτονιών. Ένας τέτοιος είναι ο κύριος Φίλης. Επιτέλους είδαμε από την κυβέρνηση να ξεδιπλώνει την υπερήφανη, ανεξάρτητη, εξωτερική εθνική πολιτική, η οποία πια είναι πλήρης υποταγή και διαπιστευτήρια στον Σουλτάνο Ερντογάν. Εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού, ο κύριος Φίλης ανέλαβε να υλοποιήσει ένα συντεταγμένο σχέδιο, να στείλει τα διαπιστευτήρια αντί της δεκάτης, και αυτά πια είναι η εκποίηση εθνικών δικαίων. Από τη στιγμή που δεν έχουν χρήματα να δώσουν, εκποιούν εθνικά δίκαια. Κουνήσαν λοιπόν το μαντίλι εν ώψη αυτής της επικείμενης για να εξευμενήσουν τους Τούρκους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν έχουν δικαίωμα να παίζουν με τα εθνικά θέματα, με τις εθνικές απαιτίες, με τις γενοκτονίες, γιατί ο κύριος Φίλης ούτε επιστήμονας είναι ούτε τίποτα άλλο. Αν ήταν κάποιος ερευνητής και εν πάση περιπτώσει ούτε καν εκλήθη ως Φίλης για να πει την προσωπική του άποψη, κρύβονται πίσω από την ελευθερία της άποψης, η οποία σαφέστατα είναι και σεβαστή. Ο κύριος Φίλης όμως στο κανάλι αυτό δεν πήγε τυχαία, πήγε προσκεκλημένος, ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη και ήξερε και τι θα ερωτηθεί. Και ερωτήθη ως υπουργός παιδείας. Δεν ερωτήθη ως απλό φυσικό πρόσωπο. Άρα λοιπόν ήξερε τι έκανε, δεν είναι αφελής, ήξερε σε ποιους απευθύνονταν και ήξερε τι θα εκποιήσει. Για όλα αυτά ζητούμε από τον Πρωθυπουργό, από τη στιγμή που δεν έχει την ευαισθησία να παραιτηθεί ο ίδιος, να τον παραιτήσει ο Πρωθυπουργός. Ιδάλλως είναι και αυτός συνυπεύθυνος για όλη αυτή την κατάσταση, η οποία δυστυχώς έχει ξεφύγει. Το τραγικό της όλης υπόθεσης όμως είναι ότι η ελληνική κοινωνία έχει τόσα πολλά προβλήματα που δεν αντέχει καινούρια. Ας λύσουν επιτέλους κάποια από τα υπάρχοντα και ας μην δημιουργούν κάθε τρεις και λίγο καινούρια προβλήματα.